Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως 101. Τύχη. Δεν γίνεται άνθρωπος με νου να πιστεύει στην τύχη του. Πλούταρχος. Στο χέρι του Θεού είναι όλα αυτά. Αν θα γίνουν και πώς θα γίνουν. Όμηρος. Ο Θεός στέλνει και τη συμφορά αργά ή γρήγορα σε κάθε άνθρωπο. Ευρυπίδης. Πιστεύω ότι από τη Θεία Πρόνοια γεννήθηκα να παραλάβω στα χέρια μου αυτό το έργο που αφορά το μελλοντικό σας καλό. Κύρος. Έτσι να ζεις όπως και όπου μόνον ο Θεός σε όρισε. Επίκτητος. Χωρίς το Θεό δεν γίνονται αυτά. Σοφοκλής. Δεν ήρθαμε να νομοθετήσουμε στη ζωή μας, αλλά να υπακούσουμε και στις θείες επιταγές και στους νόμους του Θεού που όλα τα πριτανεύει. Πλούταρχος. Η ημαρμένη τύχη κατά Θεία Πρόνοια, αλλά η Θεία Πρόνοια ουδόλως κατά ημαρμένη και τύχη. Στον άνθρωπο δεν γίνεται να αποφύγει ό,τι θέλει ο Θεός. Ηρόδοτος. Από το Θεό έγινε. Οργή Θεού ήταν. Ηρόδοτος. Θα γίνει το θείο θέλημα και άνθρωπος δεν θα το εμποδίσει. Ηρόδοτος. Και πάλι παρατήρησα κάτω από τον ήλιο τη γη και είδα ότι πολλές φορές δεν υπερτερούν στον δρόμο οι ταχύτεροι στα πόδια, ούτε η νίκη στους πολέμους στέφει τους δυνατούς. Και ο άρτος δεν δίνεται στο σοφό και ο πλούτος στο συνετό. Ούτε χάρη αναγνωρίζεται στους γνωστικούς, γιατί υπάρχουν περιστάσεις που θα βρεθούν σε εμπόδια και σκοντάματα όλοι τους αυτοί. Όταν λέμε τύχη, εννοούμε όλα τα σχετικά, κισμέτη, μαρμένη, γραφτώδεις, ειδαιμονίες και προλήψεις, παραδόσεις και άλλα, λαογραφικά. Γιατί υπάρχουν παραδόσεις ιστορική, φιλολογική, λαϊκή, θρησκευτική, ιερά παράδοση, εκκλησιαστική, γαστρονομική και άλλα. Και πολύ προσοχή χρειάζεται όταν ακούμε κάποια από αυτές. Πόσα άτοπα και άνομα περιέχουν πολλές από αυτές τις παραδόσεις που αντιστρατεύονται πολλές φορές την παράδοση, την ιερά μας παράδοση. Είδα δούλους επάνω σε ύπους, αλλά και άρχοντες να πορεύονται ως δούλοι πάνω στη γη, και γενικά τα πάντα δεν εξαρτώνται μόνο από τις δυνάμεις μας, ούτε και οι επιτυχίες είναι πάντα ανάλογες των προσπαθειών μας. Και αυτό γιατί υπάρχουν και άλλοι αστάθμητοι παράγοντες. Παλαιά Διαθήκη. Η τύχη μπορεί να μας φέρει ασθένεια και χρήματα, να μας αφαιρέσει και διαβολή το δήμο να κάνει ή τον άρχοντα, αλλά κακό και φοβερό και ταπεινόφρονα και αγενή και θονερό δεν μπορεί να κάνει τον αγαθό και ανδρείο και μεγαλόψυχο, ούτε τον καλόν τη διάθεση να ελαττώσει. Σωκράτης. Ο Θεός είναι το παν και δικό του. Και αυτό που λέμε εμείς τύχη και ευκαιρία, συγκυρία που τα ανθρώπινα κυβερνά σύμπαντα. Πλάτων. Έρχεται πάντα το απρόβλεπτο, μια ροπή, και τότε γίνονται τα πάνω κάτω και στην ευτυχία και τη δυστυχία μας. Σοφοκλής. Άσκοπη τύχη και δεινή, γιατί ελαττώνει όσα έχουμε με κόπο αποκτήσει, αλλά και καταρρύπτει την ευτυχία μας και ουδένα καιρό έχει τακτό. Θεόφραστος. Κανένα μην κατηγορήσεις για τη δυστυχία του, γιατί οι αναλλαγές της τύχης είναι κοινές σε όλους και το μέλλον αόρατο. Ισοκράτης. Όποιον προπυλακίζει τύχη και ας είναι και πράος, μαστιγώνεται άσχημα. Μοσχίων. Τύχη και όχι ευβουλία στους θνητούς και στα θνητά. Καλά, ποιο από τα δύο, ούτε ισότητα, ούτε σοφροσύνη, ούτε κοσμιότητα, ούτε τίποτα άλλα, απλή τύχη οδήγησε τον Αριστίδη τυχαία και εγκαρτέρισε στη φτώχεια του, και ας μπορούσε πολλών χρημάτων να γίνει κύριος. Και από τύχη πάλι ο Μέγας Αλέξανδρος του Φιλίππου, από τις εχμάλωτες γυναίκες απήχε ή από εγκράτεια και τιμωρούσε μάλιστα όσους τις ατίμαζαν. Και ο γιος του Πρίαμου, κοίτα τη διάλεξε, κακό δαίμονα, και τύχη κακιά την Ελένη. Και τον Τροϊκό τον πόλεμο, με τους τόσους νεκρούς δε γέμισε δύο υπήρους με πόλεμο. Και συφορές ερωτώ, τι μπορεί να βρει ή τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος, αν όλα από τύχη προέρχονται. Ποιο βουλευτήριο πόλεως δεν καταστρέφεται και αχρηστεύεται, ή ποιο συνέδριο δεν καταλύεται ανώτατο, εφόσον από την τύχη είναι όλα. Αυτή που τυφλή τη λέμε κατηγορώντας την, κι όμως σαν τυφλή και εμείς εκεί μέσα πέφτουμε. Δεν κοιτάμε το μέλλον και δεν μας νοιάζει αν βγάλουμε τα μάτια μας την ευβουλία ενώντας και λάβουμε τυφλή χειραγωγό του βίου την τύχη αντί για τη σύνεση και τη σοφροσύνη. Πλούταρχος. Δεν είναι ίσως θαυμαστό στον άπειρο χρόνο της τύχης εάν αλλάζοντας το ίδιο πέσουμε αυτόματα. Μοιάζει τύχη με φαύλο αγωνοθέτη που πολλές φορές στεφανώνει όσους δεν είναι νικητές. Μοιάζει πάλι η τύχη με το ξώτη που άλλοτε πετυχαίνει και άλλοτε αποτυχαίνει με τα βέλη του, σαν να μας βάζει στόχο του, και άλλοτε μας χτυπά και άλλοτε χτυπά το διπλανό μας. Άκρητο και άλυπτο στο νου η τύχη. Η τύχη μιμείται τους περιοδικούς πυρετούς που δίνουν εκεχηρία για να επανέλθουν σε λίγο αγριότερα και σφοδρότερα να μας προσβάλλουν, ώστε το σώμα μας να διαλύεται ολότελα από τη μακροχρόνια
και με διαλύματα προσβολή τελείως, φιλοθέου. Είπε κάποτε κάποιος από τους φιλόχρυσους τους πλούσιους εκείνους, «Θέλετε είχε σταλαγμό, παραβήθω φρενών, αν λείπει δυστυχούν φρένες». Κι άλλος του απάντησε φιλοφρόνων, «Καλύτερα ρανίδα φρενών παρά τύχης βυθός. Απόντων χάνομαι και χάνεται μαζί τους και αυτή η τύχη. Αν δίνει ο Θεός φθόνος δεν υπάρχει ούτε τίποτε κακό. Αν δεν δίνει ο Θεός όλοι οι κόποι μας θα πάνε χαμένοι». Μεγάλη ροπή μάλλον το παν η τύχη παραπάντα είναι τα ανθρώπινα δημοσθένης. Θυμίζει το κατανεκτικότατο της εξοδίου ακολουθίας μία ροπή και τα αυταπάντα θάνατος διαδέχεται, όπου αρχαία ελληνική ροπή είναι κρίσιμη στιγμή, καμπή και παραμικρή αφορμή και κλίση προς τα κάτω. Γέρσιμο και κλίση, η κρισιμότερη ώρα όπου όλα εξαρτώνται και η έκβαση μιας υποθέσεως. Ασφαλώς βέβαια μιλάμε για τη σωτηρία της ψυχής μας. Η τύχη πολλές φορές δεν ακολουθεί τις διανοίες μας τα κράτηστα, σώπατρος. Η γνώση μας είναι και αυτή απρόβλεπτη, ευρυπίδης. Αυτό το φοβερότατο είναι ότι και τι μαρτυρείται ότι η τύχη παίζει με τα ανθρώπινα και ομολογείται από όλους μας ότι τίποτε βέβαια δεν έχει. Κι όμως, κοίτα πόσο ρέγονται καθημερινά και πλούτο και δύναμη και εξουσία και όλο γεμάτοι περιέρχονται να την αναζητούν και ας μην έχουν ελπίδα ποτέ να τα λάβουν. Λουκιανός. Η τύχη προπορεύεται παντού και από άλλους αρπάζει τα υπάρχοντα και σε άλλους πάλι δίνει και σε άλλους αμέσως αφαιρεί ό,τι τους έδωσε. Και σε άλλους δίνει τυχαία και εύκολα και αβέβαια, γιατί ανασφαλής και αβέβαια η δόση της, αφού μεγάλες οι πτώσεις και οι αφαιρέσεις και οι σκληρές ακολουθούν όταν κανείς την πιστέψει. Κέβης.